Καλημέρα σε όλους, καλώς ήρθατε στο κανάλι του Δεν Ορθέ Τρόμβου. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για ένα ιστορικό μαχαίρι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το Mi-3 Fighting Knife του Αμερικανικού στρατού. Πάμε να ξεκινήσουμε. Το συγκεκριμένο μαχαίρι σχεδιάστηκε για να αντικαταστήσει το παλαιότερο Mark 1 Trench Knife του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και πρώτη φορά έφτασε στα χέρια των στρατιωτών το Μάρτιο του 1944. Ο βασικός ρόλος τώρα του συγκεκριμένου μαχαιριού ήταν για να καλύψει το κενό και τις ανάγκες που υπήρχαν για στρατιώτες οι οποίοι είχαν χορηγηθεί όπλα χωρίς υποδοχή και ξυφολόγχη. Τέτοια όπλα ήταν για παράδειγμα η Αραβίδα, Mi-1 και το Thompson. Οι συγκεκριμένοι στρατιώτες δεν είχαν ξυφολόγχη λόγω του οπλισμού τους και το κενό αυτό ήρθε να καλύψει το Mi-3 Fighting Knife. Πρώτη στα χέρια τους, εννοείται το πήραν οι ελεκτροτιστές και οι Rangers, μιας και το μαχαίρι είχε σχεδιαστεί ως καθαρό μαχαίρι μάχης και όχι ως μαχαίρι γενικής χρήσης, όπως ήταν το Mark II των πεζών αυτών, γνωστό και ως Kabar USMC. Η παραγωγή του μαχαιριού σταμάτησε μόλις 5 μήνες αργότερα, τον Αύγουστο του 1944, όταν το μαχαίρι αντικαταστήθηκε από την ξυφολόγχη Mi-4. Ουσιαστικά ο σχεδιασμός βέβαια παρέμεινε ο ίδιος, ίδιο προφίλ λάμας, απλά προσθέθηκε ο μηχανισμός πίσω και το δαχτυλίδι στον χειροφυλακτήρα για την προσάρτηση της ξυφολόγχης στον οπλισμό. Όπως μπορείτε να δείτε και στις μεταγενέστερες ξυφολόγχες, Mi-5, Mi-6 αλλά και Mi-7, ο σχεδιασμός παρέμεινε ουσιαστικά ο ίδιος, με μικρές τροποποιήσεις στη χειρολαβή του μαχαιριού. Η Mi-7, να φανταστείτε, είναι σε χρήση μέχρι και σήμερα, ακόμη και από ειδικές δυνάμεις του ελληνικού στρατού. Πάμε να δούμε και από κοντά το μαχαίρι. Το μήκος της λάμας του είναι 29,2 εκατοστά. Η λάμα του είναι τροχισμένη και από την πίσω πλευρά, λίγο πάνω από τη μέση για καλύτερη διάτρηση. Αθρακούχο ατσάλι και μήκος λάμας 17 εκατοστά. Η λαβή είναι από δέρμα και ο χειροφυλακτήρας είναι λυγισμένος από τη μία πλευρά για καλύτερη εφαρμογή του αντίχειρα. Τέλος, η λάμα του μαχαιριού ερχόταν με δύο διαφορετικά φινερίσματα ανάλογα με τον κατασκευαστή, με κύριο σκοπό την προστασία από την οξείδωση επειδή το ατσάλι είναι ανθρακούχο. Σχεδιάστηκε όπως μπορείτε να δείτε με γνώμονα την οικονομία των υλικών και την απλότητα στην κατασκευή και αυτό έγινε καθαρά για την ευκολία στην παραγωγή λόγω της μεγάλης ζήτησης για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όσο αφορά τη θήκη του μαχαιριού, αρχικά ερχόταν με δερμάτινη θήκη Mi-6, μια ιδιαίτερη θήκη που θυμίζει λίγο ιδιοκατασκευή, με τα χαρακτηριστικά πυρτσίνια σε σχήμα ρόβου περιμετρικά, δύο κομμάτια λαμαρίνα μπροστά και πίσω στο ύψος της μύτης για προστασία και μεταλλικό κλιπ στο πάνω μέρος πάλι για προστασία του δέρματος από την κοφτερή λεπίδα. Αργότερα στον πόλεμο, βέβαια, οι στρατιώτες αντικατέστησαν τις παλιές δερμάτινες θήκες με τις πιο σύγχρονες και πρακτικές Mi-8 και Mi-8α1. Επίσης, χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου μαχαιριού είναι η τοποθέτησή του στο πόδι από τους αλεξιδοτιστές κατά τη διάρκεια του άλματος. Το συγκεκριμένο μαχαίρι βέβαια δεν είναι ένα γνήσιο Mi-3, είναι μια πιστή αντιγραφή από την Αμερικανική Οντάριο, η οποία έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά, μια πιστή αντιγραφή όπως είπα τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην επιλογή των υλικών, στο ατσάλι, στο δέρμα, αλλά και στο φινίρισμα της λεπίδας. Επίσης έχουν βάλει και τη λεπτομέρεια τη χάραξη επάνω στη λάμα, την οποία τη βλέπουμε σε πρώιμα μοντέλα του συγκεκριμένου μαχαιριού, όπου έχουμε το μοντέλο, τον κατασκευαστή και την ημερομηνία. Οι κατασκευαστές του μαχαιριού μεταξύ άλλων ήταν η Paul, η Case, Imperial, Utica και μερικοί ακόμη και συνολικά κατασκευάστηκαν πάνω από 2,5 εκατομμύρια μαχαίρια. Τέλος, ένα ακόμη μαχαίρι το οποίο είναι εμπνευσμένο σχεδιαστικά από το Mi-3 Fighting Knife είναι και το ελληνικό μαχαίρι των καταδρομών του 1970 περίπου, το οποίο έχω τη χαρά να έχω στη συλλογή μου και θα το δούμε σε επόμενο επεισόδιο. Για όσους δεν το έχουν δει, το online course που έφτιαξα με θέματα μαχαίρια σταθερής λεπίδας είναι πλέον διαθέσιμο και μπορείτε να το βρείτε και να το παρακολουθήσετε ακολουθώντας το σύνδεσμο στην περιγραφή του βίντεο. Το online course, η διδακτική παρουσίαση δηλαδή, κοστίζει 12 ευρώ και περιλαμβάνει 12 ενότητες με χρήσιμες πληροφορίες, αναλύοντας μεταξύ άλλων τα είδη και τις κατηγορίες των μαχαιριών σταθερής λεπίδας, το προφίλ της λεπίδας, τρόχισμα και γωνία κόψης, θήκη, λαβή, κατηγορίες ατσαλιών, σκληρότητα, όπως επίσης και την ανάλυση και σύγκριση 32 διαφορετικών ατσαλιών με τη βοήθεια γραφημάτων. Η παρουσίαση είναι διαδραστική, περιέχει συνδέσμους με προτάσεις και επιπλέον πληροφορίες για συγκεκριμένα μαχαίρια. Με το τέλος κάθε ενότητας υπάρχουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με επεξήγηση και φτάνοντας στο τέλος της παρουσίασης θα βρείτε την ενότητα συζητήσεις όπου μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μου για τυχόν απορίες, διευκρινήσεις αλλά και προτάσεις. Με την αγορά του online course βοηθάτε την εξέλιξη του καναλιού και συγχρόνως αποκτάτε πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες στα ελληνικά σχετικά με τα μαχαίρια σταθερής λεπίδας. Για τυχόν απορίες μπορείτε να γράψετε ένα σχόλιο στο συγκεκριμένο βίντεο.